Δηλαδή έχουμε μπροστά μας την κουφή και γυρεύουμε να βρούμε τον Νίκολο Σιρμαστιάν, ενώ η μεγαλύτερη πηγή θορύβου που έχει κάνει όλον τον κόσμο να είναι, να υποφέρει, να είναι νευρωτικός. Τώρα διορωτούν και οι αρμόδιοι, δηλαδή, λοιπόν που να το πω, είναι μαζοχιστές και δέχονται αυτήν την κατάσταση χωρίς να πεθαίνουν. Η απάντηση είναι εγώ στην αστυνομία, όταν επικοινωνώ στον ζήτηση, είναι μου λέει ότι δεν υπάρχει νομοθεσία για να εφαρμόσουμε. Έχουμε από τη Λαφία αρκετές φορές πήραν από αυτούς τους νεαρούς στα δικαστήρια. Το αποτέλεσμα είναι εκεί ο δικαστής που λέει θα εμετρήσετε. Δεν τα μετρήσαμε. Δεν έχουμε το όργανα ούτε επίπεδο θορύβου, ούτε στάθμη θορύβου. Το μοναδικό και τελικά τους απαλλάσσει ο δικαστής και βγαίνοντας έξω αυτοί οι κύριοι κοροϊδεύουν την αστυνομία με αποτέλεσμα να, η αστυνομία να αποθαρρύνεται να μην ξανακάνει καταγγελία. Τώρα, υπάρχει ένα διάταγμα του Υπουργού του Θράσου. Με 101 δεσιπέλ αγαπάτε, μέτρηση 50 εκατοστά από το εξώ, 101 δεσιπέλ. 120 δεσιπέλ, να ξέρετε, στα 60 μέτρα απογειώνεται καταδιωκτικό αεροπλάνο που χαλά τον κόσμο. Πιο έξυπνη ήταν η ιδέα να πάει 101 δεσιπέλ. Ενώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχω καταφύγει εκεί, καταγγέλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία για αυτήν την αδιαφορία, διότι υποφέρει ο κόσμος, είναι 74 έως 80 δεσιπέλ το μέγιστο. Όταν λέμε 80 δεσιπέλ μιλούμε για τα μεγάλα τεράστια αυτοκίνητα. Λοιπόν, έχει αυτόν τον κανονισμό. Τα συνεργεία δυστυχώς της κυβέρνησης που καμιά φορά να αποστέλλονται καταγγελόμενοι εκεί, προσπαθούν οι ανθρώποι εκεί να φτάσει το αυτοκίνητο αυτού που έχει ένα τεράστιο εξώς, μια τέτοια παρανομία, προσπαθούν να το οριστήσουν να φτάσει, δηλαδή του αναπτύσσουν μεγάλη μέση ταχύτητα στη μηχανή για να μπορέσουν να φτάσουν στο 100% και δεν φτάνει. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Μάλιστα, να ολοκληρώσουμε. Να μας πούνε ότι η μεγαλύτερη πηγή θορύβου είναι από αυτήν την παρανομία των εξώς και μοτοσυκλέτες και οι αυτοκίνητα. Και παραμένουμε εκεί απατέστε τι υποφέρονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας απαντήσω εγώ. Εκείνη, εμένα το ερώτημα μου είναι γιατί επιτρέπεται η εισαγωγή αυτό. Δηλαδή. Γιατί εισαγωγή. Δεν είναι πάντα εισαγωγή. Υπάρχει και εισαγωγή. Αλλά τι εισαγωγή. Δεν μπορεί να καταγράψει τις εισαγωγές. Είναι τι και περιβάλλον τη δημιουργία, τι έχει.